Φτάσαμε στο τέλος, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Ήθελα πριν το τέλος να πω κάτι, έτσι λίγο για τα όλα αυτά που συμβαίνουν με τις λαμογές που συμβαίνουν, την κρίση. Θα ήθελα, αν έχουμε χρόνο, αν δεν έχουμε χρόνο πες να πω του, πες ότι του, πες έτσι εντάχει ας πούμε, ότι πιστεύω ότι και στο δικό μας τον τομέα, στον καλλιτεχνικό τομέα, ότι επειδή μιλάμε για πολλά λεφτά, 7 εκατομμύρια, που δίνονται στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου από αυτά τα 8-9 εκατομμύρια, το 1 ακόμα κάτι, 2 εκατομμύρια ας πούμε, τα δίνει στα ελεύθερα θέατρα. Εμένα, ποτέ ο θείασος μου δεν ήταν επιχορηγούμενος, να το πούμε και αυτό, και όταν έκανα τις αιτήσεις μου, μάλιστα σε κάποια στιγμή κάποιος από ένα διοικητικό συμβούλιο, παλαιότερο διοικητικό, παλαιότερο να το πούμε και αυτό, μου είπε δώσ' μου να σου δώσω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, Βαλεντίνα. Είναι πολύ σοβαρό, θα βέβαια. Να και το... γι' αυτό θέλω να το πω. Δηλαδή, εάν οι συναλλαγές. Αυτό είναι φρικτό. Είναι φρικτό. Εάν οι συναλλαγές των ανθρώπων. Αλλά για να είμαστε καθαροί, είναι από παλαιότερο διοικητικό συμβούλιο. Είναι από παλαιότερο. Να. Εάν οι συναλλαγές των ανθρώπων της τέχνης είναι να σου δώσω και να μου δώσεις. Πού φτάσαμε. Φτάσαμε θεωριακά. Είναι δάπεδο αυτό που λες. Και γι' αυτό, επειδή είναι πολλά τα λεφτά, αγαπητέ Οδυσσέα Μιχαλίδη, ο Γενικός Ελεγκτής, θα τον καλούσα τον άνθρωπο να κάνει ένα έλεγχο και εκεί. Τι να παίζει, περάσει, πηγαίνουν στα χέρια αυτών των ανθρώπων που πονάνε την τέχνη, των ανθρώπων που υπηρετούν την τέχνη. Ευχαριστώ, Βαλεντίνα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, δυνατή όπως πάντα και ειλικρινέστατη. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Να παρακαλέσω τη Γεωργία Κόμπου και τους φίλους εδώ.